Κοίταξε. Αυτό εδώ είναι ένα κορυφαίο τηλέφωνο. Δεν ξέρω ποιοι το ξέρουν και ποιοι όχι. Είναι ένα κορυφαίο τηλέφωνο το οποίο έχει GB RAM, 256 χώρα αποθήκευσης, ταχύτατο, 3 κάμερες πίσω, ευρυγόνιο, τηλεφακό, υπερευρυγόνιο, ευρυγόνιος με σταθεροποίηση οπτική, 855 Plus, το δεύτερος κορυφαίος επεξεργαστής, τώρα έχει βγει και 865, 3800 μπαταρία, AMOLED οθόνη, χωρίς τα κυρτά στο πλάι, εγώ δεν τα θέλω, τις καμπύλες και όλα αυτά, γιατί καθώς το πιάνεις, έχεις accidental touches. Bezels, ομοιόμορφα, ούτε περίεργα πράγματα, ούτε τίποτα. Περιθώρια γύρω-γύρω. Στερεοφωνικά ηχεία, ένα κάτω, ένα πάνω το ακουστικό. Κοίταξε εδώ πέρα το ακουστικό πάνω, είναι ηχειάκι. Φορτίζει ταχύτατα με 30 βατ, δεν ξέρω και εγώ πόσα. Να τα. Το τηλέφωνο είναι, δεν έχει ασύρματη φόρτιση και δεν έχει και official IP rating, δηλαδή δεν το βουτάς μέσα στο νερό, αλλά κανένα τηλέφωνο υποτίθεται δεν το βουτάς μέσα στο νερό. Είναι splash resistant και τα λοιπά, αλλά δεν έχει official IP πιστοποιητικό. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο στην Ελλάδα ξεκινάει από 520, 510 στα 128, άμα σου φτάνουν 128. Το ίδιο το τηλέφωνο στην OnePlus, αυτή είναι υποτίθεται η official αντιπροσωπεία, όχι υποτίθεται είναι. Κάτσε καλά κάτι. 5.30 με 128. Το Banggood λοιπόν έρχεται και σου λέει αυτό, α, οθόνη 90 Hz, έτσι. Δεν μιλάμε για 60, μιλάμε για βελούδο. Σκρολάρεις βελούδο. Είναι ένα τηλέφωνο το οποίο καλύπτει τα επόμενα ατελείωτα χρόνια. Επίσης οι αναβαθμίσεις της OnePlus είναι ατελείωτες. Δηλαδή κάνει κάθε μήνα beta αναβάθμιση και έχει το πρώτος, από τους πρώτους, το τελευταίο Android. Δεν μπορώ να σταματήσω να πω καλά λόγια για αυτό το τηλέφωνο. Πέρα ότι δεν μου πολύ αρέσει ο κύκλος στην πλάτη. Αυτό λοιπόν το τηλεφωνάκι, με αυτό το κουπονάκι το διαλέγεις, το βάζεις στο καλάθι από το Banggood ήδη η αρχική τιμή, ήδη η τιμή που έχει είναι εξαιρετική, 430, τα 8256. Βγάζεις το shipping insurance, δεν το χρειάζεσαι γιατί πληρώνεις με PayPal. Πας και βάζεις εδώ το κουπόνι, πατάς apply. Δεν με αφήνει να το ξαναβάλω γιατί το έχω ήδη παραγγείλει με αυτό το κουπόνι. Μία φορά μπορεί να το παραγγείλεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσεις το συγκεκριμένο το κουπόνι πολλές φορές. Και έρχεται μία τιμή 420 ευρώ. Και να μη σου πετύχει το κουπόνι με τα 440, τα 8256, είναι αστέρι. Δεν υπάρχει κάτι. Ευχαριστώ να μου γράψετε στα σχόλια τι βρίσκεται με 420 ευρώ. Με 8256, Android 10, 3 κάμερες, 855 Plus. Το έχω παραγγείλει. Α, θα μου πείτε, τελωνείο,
υποτίθεται με το U ή U Priority Line, καθυστερεί μεν, αλλά πηγαίνει κάπου στην Ευρώπη, εκεί γίνεται εκτελονισμός και από εκεί και πέρα έρχεται με DHL. Η μέγιστη πλειοψηφία δεν πληρώνει τελωνίο. Κανονικά είναι ένας ασφαλής τρόπος. Υπάρχει ένα μικρό ρίσκο. Απ' την άλλη βέβαια το πληρώνεις τόσο φθηνά που ακόμα και ΦΠΑ να φας, πάντε να σου έρθει 100 ευρώ. Στα 420 το 24% είναι 110 ευρώ κάπου εκεί. Ακόμα και ΦΠΑ να φας για το 8256. Το τηλέφωνο αυτό κατά τη γνώμη μου προσεγγίζει το άψογο πάντα σε σχέση με την τιμή του. Υπερευρυγόνιος τραβάει 4K. Αυτό στην αρχή εγώ το είχα απορρίψει. Γιατί ο υπερευρυγόνιος, παρόλο που είναι αρκετά τα megapixel του κτλ, δεν τραβούσε 4K. Βγήκε μετά αναβάθμιση που ο υπερευρυγόνιος τραβάει και 4K. Δεν έχει τον απόλυτα τελευταίο αισθητήρα ως κανονικός. Δηλαδή τώρα έχουν βγει 64, 108 ιστορίες κτλ. Δεν είναι απόλυτα τελευταίος, αλλά παρόλα αυτά έχει OIS και είναι και φωτεινότατος, 1,6. Σπάνια βρίσκεις 1,6 σταθερούς, κανονικούς φακούς, τόσο φωτεινούς. Το βάρος του είναι αξιοπρεπέστατο, δεν είναι 200 φεύγα. Τα καινούργια με τις τεράστιες μπαταρίες είναι 220 γραμμάρια και εκεί πέρα τριγύρω, παράδειγμα Poco F2. Δεν ξέρω αν θέλω να έχω στην τσέπη μου 220 γραμμάρια. Οι αυτονομίες του είναι είτε μιλάς, είτε μπαίνεις στο ίντερνετ, είτε παίζεις βίντεο, ατελείωτες. Πάρα πολύ καλές αυτονομίες. Δεν πρόκειται να έχεις θέμα να βγάλεις την ημέρα. Αν έχει κάποιο μειονέκτημα, είναι η μπροστινή κάμερα δεν τραβάει 4K, τραβάει 1080p. Και δεν έχει autofocus, δηλαδή άμα θες να στήσεις μακριά το τηλέφωνο και να τραβήξεις και εσύ να κάθεσαι μακριά θα βγεις θολός, αφού είναι εστιασμένο σε ένα συγκεκριμένο, όπως τα περισσότερα τηλέφωνα. Παρ' όλα αυτά κάποια κορυφαία, τελευταία Samsung, τελευταία iPhone κτλ. Έχουν και 4K, η μπροστινή, δηλαδή αυτό αν μου ξύνιζε. Παρ' όλα αυτά έχει υπέροχη σταθεροποίηση, έχω δει που περπατάνε με τα τηλέφωνα και την μπροστινή κάμερα και είναι just. Κάνω μια μικρή υποχώρηση στην μπροστινή κάμερα ή αλλιώς κρατάς το τηλέφωνο ανάποδα και τραβάς με τις πίσω κάμερες. Και είναι ένα τηλέφωνο... Δεν μπορώ να του προσάψω τίποτα. Γράψτε μου κάτω τι πιστεύετε. Στα 420 ευρώ, έτσι. Δεν παίρνει κάρτα μνήμης. Με 8256... Δεν χρειάζεται να πάρει κάρτα μνήμης. Είναι ταχύτατος ο χώρος αποθήκευσης. Το λειτουργικάκι του είναι από τα πρώτα που θα πάρουν Android 11. Ήδη έχει Android 10 και πάει στο 11. Το Oxygen OS που έχει ο OnePlus θεωρείται από τα πιο smooth και καθαρά λειτουργικά σε Android, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που φορτώνουν σκουπιδαριό μέσα. Με 440, 420, με κουπόνι, χωρίς και τα λοιπά, εγώ το λέω, υπάρχει μια στο, δεν ξέρω και εγώ στο πόσο, με το τελωνίο κάτι να κάτσει στραβά και να φορτωθείς ένα εκατοστάρικο, δεν ξέρω πού, εγώ το διακινδυνεύω. Όλοι λένε ότι το U Priority Line δεν έχει θέμα. Αν έχεις 420 ευρώ και θες τηλέφωνο με μπαταρίες, με ταχύτητες, με οθόνες, με κάμερες, με όλα αυτά μαζί, στα 420 είναι αστέρι. Κοίταξέ το. Εγώ προτιμώ το Silver. Και δεν το είχε. Silver και blue. Έχει και θήκη μέσα στη... Το βλέπεις εδώ, φοράει θηκούλα. Διαφανή θήκη. Αυτό κανονικά είναι κινέζικο.
μοντέλο κινέζικο, έχει κινέζικο OS. Πάνε και του περνάνε την global ROM. Οπότε θα σου έρθει ξεσφραγισμένο, δηλαδή δεν θα είναι θα το έχουν ανοίξει, θα το έχουν περάσει την global ROM και θα στο στείλουν. Αυτό μπορεί κάποιον να το χαλάει. Επίσης, όσον αφορά την εγγύηση, έχω επικοινωνήσει με την OnePlus στο chat τους και μου είπαν ότι ακόμα και από Banggood και από κινέζικα μαγαζιά κτλ. Προσφέρουν ένα χρόνο εγγύηση. Α, και ας το έχεις πάρει από Κίνα. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αλλιώς θα μου πεις ότι θα χαλάσει, εγώ θα το στέλνω ξανά Κίνα. Εκεί είναι ένα ρίσκο. Μου είπανε ότι γίνεται και το συζήτησα σε φόρουμ και μου είπαν ότι ναι, όντως έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, παιδάκια μου. Δεν ξέρω τι να σας πω. Επίσης, άλλο μπορεί να το χαλάσει. Δεν είναι, είναι λίγο μακρόσθενο. Αυτό είναι και καλό για να έχει πολλές ίντσες και να μπορείς να το κρατάς. Γιατί άμα ήταν σε αναλογία 16 προς 9 η οθόνη και όχι πιο μακρόσθενη, θα ήταν πάρα πολύ φαρδύ. Αυτό είναι 74 χιλιοστά. Είναι οριακό, δεν είναι... Δηλαδή αυτό είναι 71 και να. LG G6, όμορφο τηλέφωνο, υπέροχο. Από τα πρώτα που είχαν υπερευρυγόνιο μαζί με το G5 φυσικά. Κοίταξε. Οριακά είμαστε, δηλαδή ωραία τα παίρνουμε. Και έτσι τι κάνουν τώρα, αλλάζουν την αναλογία, το κάνουν μακρόσθενο, πιο μακρόσθενο, σαν τηλεκοντρόλ ένα πράγμα, όχι όμως έτσι. Για να μπορείς να έχεις και ίντσες και να μπορείς να το πιάνεις. Ψάχ το τηλεφωνάκι, κάνε μια εγγραφή. Εγώ το τηλέφωνο αυτό το λατρεύω. Είναι τηλέφωνο underrated, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Αλλά οι reviewers, ψάξε ας πούμε τους μεγάλους reviewers, OnePlus 7T και τα λοιπά, μόνο καλά θα δεις. Όσον αφορά το Banggood, μπορεί να σου λένε ότι το έχουμε διαθέσιμο και να μην το έχουν, διάφορα πράγματα και να στο καθυστερήσουν. Εγώ έκανα μια παραγγελία, έχω παραγγείλει πάρα πολλά μπιχλιμπίδια, μου τα έχουν στείλει κατευθείαν, αλλά έχει τύχει και τηλέφωνο να μου το αργήσουν και να τι κάνω, ζητάω τα λεφτά μου πίσω. Κανένα θέμα, τα δίνουν μέσα σε 2-3 μέρες, τα έχει πάρει. Μέσω refund ή επικοινωνείς απλά με το chat τους. Αυτά υπάρχουν όταν ψωνίζεις διαδικτυακά. Παρ' όλα αυτά, εγώ ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή, άμα δω ότι μου το καθυστερούν, ζητάω τα λεφτά μου πίσω. Τι άλλο καλό έχει? Όλα τα καλά έχει. Δεν είναι 5G. Δεν έχει 5.000 μπαταρία. Αυτά. Η αυτονομία του δεν θα σου φτάσει και θα σου περισσέψει. Αλλά δεν είναι 5G. Μπορεί να θέλεις ένα τηλέφωνο, ας πούμε, με τον 765 Snapdragon που υποστηρίζει 5G και να θεωρείς ότι τα επόμενα 10 χρόνια π.χ. που θα έχω το 5G θα το κρατήσω. Οκ. Μακάρι να έρθει στην Ελλάδα, να απλωθεί παντού και πάει λέγοντας. Από εκεί πέρα, πείτε μου τηλέφωνα με 420 ευρώ που είναι τόσο πλήρη. 420. Για να δω, μήπως και αλλάξω γνώμη. Αυτά. Χαιρετώ, εγγραφούλα. Γεια σας.